πάντα τους εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον γάστρον τα τείχη δεν αντέχουν των κανονιών του την αβάσταχτη ορμή. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πρώτους, είναι οι ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτος αν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Για τα παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής. Μην πλησιάζετε άλλο, γιατί θα σας τεινάξω στον αέρα. Κάρμο, μπορείς να δεις πόσο κοντά είμαστε. Τρεις λεύγες περίπου. Έρχεται ένα πλοίο. Είναι πολύ σκοτεινά, δεν διακρίνω τη σημαία τους. Μπορεί να έρχονται από την Τορτούγκαλα. Ύστερα πάλι μπορεί να είναι ισπανική γαλέρα. Όπως και να έχει, δεν μου φαίνονται φιλικοί. Ποιος όμως θα ήταν τόσο γενναίος ώστε να πλησιάσει την ακτή? Πρέπει να είναι τρελή. Πρέπει να προσέχουμε πολύ. Μια κανονιά τους μπορεί να μας στείλει κατευθείαν στην κόλαση. Ποιος είναι εκεί? Ποιος θέλει να μάθει? Έλα να δεις και μόνος σου. Άλλωστε μπορεί να μιλήσουν και τα όπλα μας. Αυτές είναι λέξεις για νέου άντρα. Χρειαζόμαστε άντρες με κότσια για να μας βοηθήσουν να βουτήξουμε το ισπανικό χρυσάφι. Ανεβείτε πάνω να σφίξετε τα χέρια με τα αδέλφια σας από την ακτή των βαρβάρων. Όσα χρόνια κι αν πέρναγαν, φίλε μου, δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να ξέχναγα σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή. Καρμό, ποιος είναι? Μόνο ένας άντρας είναι τόσο γενναίος για να σαλπάρει κάτω από τη μύτη των Ισπανών. Πες μου το όνομά του. Τον ξέρω μόνο σαν μαύρο πειρατή. Σοβαρολογείς, υπάρχει? Κοίτα, είχες δίκιο. Είναι ο Φόλγκορ, το πλοίο του μαύρου πειρατή. Τι είστε εσείς? Ρώτησα ποιοι είστε. Αν αυτοί οι δύο δεν είναι φαντάσματα, να με ρίξετε στο ρούμι. Τι έπαθες, Τζάκετ, δεν αναγνωρίζεις τους φίλους σου πια? Για να δούμε. Ε,
Πού να με πάρει, αν δεν είναι ο Κάρμο, είμαι νεκρός και θαμμένος. Να κι άλλος ένας που γύρισε από τους νεκρούς. Χαίρομαι που τα βαρέλια με το ρούμι είναι κλειδωμένα. Βαν Στίλερ, όσο ζω και αναπνέω, πίστευα ότι δεν θα ξαναβλέπα την άσκημη φάτσα σου. Καλώς ήρθες, φίλε. Ναι, εγώ είμαι ολοζώντανος, παλιό φίλε. Θα στοιχημάτιζα να τις είχαν κρεμάσει. Πώς τα καταφέρατε και ξεφύγατε? Ο Θήμιος ήταν τόσο απασχολημένος εκείνη τη μέρα που αποφάσισε να αναβάλει την εκτέλεσή μας. Κρίμα. Και τι απέγινε ο καπετάνιος σας, ε? Τον κρέμασαν. Αφήστε τις φλιαρίες, παλιωτεμπέληδες. Τι νομίζετε, ότι έχουμε παιδικό πάρτι? Κύριε! Λοιπόν, ποιοι είστε εσείς? Α? Πώς σας λένε, ναύτες, και από πού έρχεστε? Είμαι ο Βαν Στίλερ από το Αμβούργο και από εδώ ο Κάρμα από το Μπισκέιν. Είμαστε κουρσάροι, από την Τορτούγα, κύριε. Ξεφύγατε από τους Ισπανούς, ε? Είμαστε στις διαταγές σας. Ποιο ήταν το πλοίο σας? Του κόκκινου πειρατή. Ελάτε. Κύριε Μόργαν, μακριά από την ακτή. Και φροντίστε να είναι σε ετοιμότητα τα κανόνια. Ειδοποιήστε με μόλις δείτε κάτι ύποπτο. Μάλιστα. Κανείς δεν θα πλησιάσει το πλοίο χωρίς να το μάθετε. Οι άντρες και τα κανόνια έτοιμοι και αδειάστε το κατάστρωμα. Κουνηθείτε, γρήγορα! Κουνηθείτε, εννοείτε, κουνηθείτε, ε! Κουνηθείτε. 2 μοίρες βόρεια και κράτα τη ρότα. 2 μοίρες βόρεια και κράτα τη ρότα, εννοείτε. Είναι αλήθεια ότι πέθανε? Ποιος? Ο αδελφός μου, ο κόκκινος πειρατής. Μάλιστα, καπτέν. Είσαι σίγουρος? Τον είδα κρεμασμένο με τα ίδια μου τα μάτια στην κεντρική πλατεία του Μαρακάιμπο. Στάθηκε πάντως αγωνιστής μέχρι το τέλος. Το δευτερόλεπτο πριν σφίξει το σκηνή, το λαιμό του έφτισε στο πρόσωπο του κυβερνήτη. Είσαι χαμένος, ο Βαν Γκούλντεν. Τα 2 μου αδέλφια και οι 2 κρεμασμένοι από το φλαμανδό δειλό. Μαμά, μαμά, κοίτα, οι πειρατές!
Σε λίγο θα φύγουμε από εδώ, καπετάνιε. Το πεπρωμένο μου είναι προκαθορισμένο. Σώσε τον εαυτό σου τώρα, Κάρμο, αλλιώς δεν θα μπορέσει να ξεφύγεις από το πλήθος. Μα τι περιμένετε! Πιάστε τους! Πιάστε τους, είπα! Από εδώ, από εδώ! Όλοι σας, κάνετε πίσω, είπα. Τον άφησαν εκεί. Τον άφησαν κρεμασμένο για τρεις μέρες με εντολή του Δούκα. Καταραμένη. Αν με βοηθήσετε να βρω τη σωρό του. Μπορούμε να βγούμε στη στεριά με τη βάρκα που κλέψαμε. Είναι γρήγορη και λαφριά. Ό,τι πρέπει, καπετάνιε. Ευχή σου μου τύχη, Λόγκ Τζον. Είμαστε έτοιμοι, καπετάνιε. Αν δεν γυρίσω ως το μεσημέρι, κύριε Μόργαν, ξέρετε τι να κάνετε. Μάλιστα, κύριε, μείνετε ήσυχος. Ξεκινάμε. Σε πόση ώρα φτάνουμε, Κάρμο? Σύντομα, κύριε. Αυτό το παλιό σκύλο θα το πληρώσει ακριβά. Να φροντίσουμε να μην βρούνε τη βάρκα. Αν σημάνει συναγερμός, θα πεθάνουμε όλοι. Μην ανησυχείτε, κύριε. Ξέρουμε ένα καλό μέρος. Κανείς δεν θα το βρει. Thank you.
Πρέπει να προσέξουμε πολύ. Κοιτάξτε εκεί. Τώρα τι κάνουμε? Νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν θα μας ενοχλήσει. Θα την απασχολήσει αυτό το φίδι για ώρες. Χαίρομαι που διαλέξαμε τόσο ήσυχο μέρος. Αφού τραπετεύσατε από τους κουρουρούς, θα ήταν κρίμα να γίνεται γεύμα κροκοδίλου. Πάμε στην ακτή. Μάλιστα. Carmaux. Κύριε. Κρύψε τη βάρκα. Πρέπει να φτάσουμε στο Maracaibo πριν ξημερώσει. Υπάρχει κανένας να μας βγάλει από το δάσος? Ναι, είναι το αγοράκι που μας έδωσε τη βάρκα. Πρέπει να το σκάσει από τα ισπανικά ορυχεία. Μένει εδώ κοντά μάλλον. Είναι έμπιστος. Ποιος μας λέει ότι δεν θα μας προδώσει? Είναι αδύνατον, αρχηγέ. Έσωσε ήδη τη ζωή μας μια φορά. Δεν βλέπω το λόγο να μας προδώσει τώρα. Πάμε. Τι είναι αυτό? Μάλλον η αγουάρος, κύριε. Κάποιος έχει μπει στην περιοχή των πουλιών. Ίσως ένας άντρας. Είδε κανείς τίποτα?
Πρέπει να είναι προς τα εκεί. Είτε είναι άνθρωπος είτε είναι ζώο, δεν πρόκειται να σταματήσουμε στο πρώτο εμπόδιο που βρίσκουμε. Τα μάτια σας 14 και το χέρι στη σκανδάλη. Γρήγορα, καλυφθείτε! Είναι ένας από τους άντρες του κυβερνήτη να το σκοτώσω? Όχι. Μπορώ να το κρεμάσω. Μπορεί να είναι χρήσιμος ζωντανός. Αν δεν το σκοτώσουμε, καλύτερα να τον δέσουμε. Μη, περίμενε. Να του ρίξουμε μια ματιά. Δεν έχουν τίποτα καλό αυτοί οι άντρες. Καλύτερα να το κρεμάσουμε. Μίλα αν θες να ζήσεις. Ποιος μου εγγυάται ότι αν μιλήσω θα ζήσω? Για φαντάσου, ο Σπανιόλος έχει κότσια τελικά. Μίλα καθαρμά. Όχι. Ακούσέ με, σου δίνω το λόγο μου. Αν μιλήσεις θα ζήσεις. Υποσχέσου ό,τι θέλεις, δεν σε πιστεύω. Αρνείσαι να δεχτείς το λόγο της τιμής μου? Το λόγο τιμής ενός πειράτη. Αν ήξερες σε ποιον μιλάς, θα άλλαζες τόνο, φίλε μου. Άμα πεθάνω, τι με νοιάζει? Είμαι ο Εμίλιο Ροκανέρα, ο λόρδος της Βεντιμίλια. Σε πληροφορώ, οι φιλικοί εχθροί μου με ξέρουν σαν μαύρο πειρατή. Έλεος, έλεος, η λέδη της Γουαδαλούπης με προστατεύει. Ήρθες για να μας σκοτώσεις όλους σε εκδίκηση για το θάνατο του αδερφού σου, του κόκκινου πειρατή, έτσι δεν είναι? Αν δεν μου πεις ό,τι σου ζητήσω, τότε ολόκληρο το Μαρακάιμπο θα γίνει στάχτη και από καΐδια. Έγινε αντιληπτός?